διαβάσει μια συνέντευξή σας ότι περάσατε δύσκολα τα χρόνια των σπουδών από άποψη οικονομική. Ναι. Δεν είχατε να φάτε, ήσασταν οικονομικά λίγο αδύνατος. Λέει ένα ρητό, υπερβολή είναι μια αλήθεια που έχει χάσει το ήθος της. Ποτέ δεν είπα ότι δεν είχα να φάω. Ποτέ. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι παιδικές φυλάδες απομονώνουν λέξεις για να βγάλουν αυτό που θέλουν. Είπα ότι τα πρώτα χρόνια στον Κουν ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ότι εγώ ήμουν πρωταγωνιστής εκεί με το Καλημέρα, με έκανε ο Κουν πρωταγωνιστή και επειδή θέλησα να φύγω από το σπίτι μου για να αποκτήσω την ελευθερία και έμενα σε μια γκαρσονιέρα, ας πούμε, μου μένανε τα λεφτά ίσα-ίσα να φάω ένα σουβλάκι, ας πούμε. Αυτό ήτανε. Αλλά αυτό γινότανε με επιλογή δική μου. Στη θρησκεία πιστεύετε? Ναι, πιστεύω. Πιστεύω με την καλή έννοια όμως. Με ενοχλούν πάρα πολλά πράγματα από την εξουσία της Εκκλησίας. Ενοχλούμε θανάσιμα, γιατί ξεστρατίζει όλη την υπόθεση. Εξού και για μένα, εκεί που βρίσκω το ησυχαστήριο και την πραγματική πίστη και την αλήθεια, είναι στο Άγιον Όρος που στο μέτρο του δυνατού συχνά επισκέπτομαι. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ξέρω ότι σας βοήθησε. Ναι. Με πήρε νέο, δεν με ήξερε ο κόσμος. Με ξέρανε μόνο οι άνθρωποι της δουλειάς. Με πήρε και με έκανε παρτενέρ δίπλα της. Έπαιξα δίπλα της παρτενέρ. Μεγάλη υπόθεση. Με έβγαλε, με καθιέρωσε πρωταγωνιστή, ας πούμε, δίπλα της. Της χρωστάω πάρα πολλά. Γενναιόδορη, γενναιόψυχη. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω και δεν θέλω να κρίνω τη Βουγιουκλάκη. Απλά επειδή μετά γνώρισα και συνεργάστηκα αρκετά και με συνέδεσε βαθιά και πραγματική φιλία με τον Δημήτρη τον Παπαμιχαήλ, με τον Δημήτρη είχαμε πιο πολύ κοινά χνότα. Δηλαδή με τον Δημήτρη κάναμε παρέα μέχρι το τέλος της ζωής του, έλεγε και το λέει και η τελευταία σύντροφός του, η Νάντια Μουρούζη, ότι ήμουν από τους λίγους φίλους που θεωρούσε ο Δημήτρης ότι είχε. Ο Δημήτρης, πιστεύετε, ξεπέρασε ποτέ την Αλίκη? Όχι. Ποτέ. Ο γλυκός μου, νομίζω ποτέ. Ο Δημήτρης θύμωνε, έλεγε πολλά για αυτήν, έτσι, γιατί έπινε κιόλας και θύμωνε και έλεγε, αλλά ουέ και αλίμωνε αν τολμούσε άλλος να πει άσχημη κουβέντα για την Αλίκη, τον είχε φάει. Έγινε τώρα τις τελευταίες μέρες έτσι ένας ντόρος με ένα παιδί που βγήκε από το reality και έγινε και θα παίξει μια σειρά. Σας ενοχλεί εσάς αυτό? Όχι, καθόλου. Καθόλου, τι να με ενοχλεί. Όλοι πρέπει να δοκιμάζουν. Εξάλλου δεν πήγε ο ίδιος να πει «Α, θέλω να παίξω». Του το πρότεινε ο παραγωγός και σκηνοθέτης. Για λόγους εμπορικούς. Χαίρετε. Αυτό το καταλάβαμε με το Καλημέρα. 40 χρόνια ίσως και αντιλαμβάνεστε πόσοι και πόσες έχουν περάσει που γινόταν ο κακός χαμός και σήμερα όχι το όνομά τους δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μ' αρέσουν τα πικρόχολα αυτά που ακούγονται και από συναδέλφους. Ας είμαστε πιο γενναιόδοροι, πιο γενναιόψυχοι, ας πούμε, επιτέλους σε νέους ανθρώπους. Δεν πειράζει. Μεγαλώσαμε εμείς. Δεν πειράζει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Επίδαυρο πηγαίνετε? Βέβαια. Πολύ συχνά. Σας αρέσουν οι παραστάσεις? Ναι. Βεβαίως, η Επίδαυρος είναι ένας ωραίος χώρος, ιερός, που δεν με ενοχλεί καθόλου να βεβηλώνεται, γιατί οι νέοι πρέπει να τραβάνε μπροστά και πρέπει να μην μένουν σε αυτά που έχουν προηγηθεί.